Και το Πασίδι, η ομάδα σήμερα πήγαν να παρουσιάσει και για άλλο ένα παιχνίδι σε πολύ καλή κατάσταση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω, αν είστε ευχαριστημένοι από το παιχνίδι και αν έχετε φτάσει στο σημείο αυτό που θέλετε να φτάσει η ομάδα, έτσι κι αλλιώς το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το πρωτάθλημα, αν είσαστε έτοιμοι. Στην ουσία, έχουμε 6 εβδομάδες που ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, από ό,τι βλέπετε κι εσείς και σωστά το είπατε. Θεωρώ όμως ότι έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμη και αφορά κάποια κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τις συνεργασίες, κυρίως κάποιους αυτοματισμούς. Αν βγάλουμε και αυτά, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο μας θα γίνει ακόμη και πιο ωραίο. Για το σημερινό παιχνίδι τώρα, θεωρώ ότι είναι δίκαιη η νίκη μας και η πρόκρισή μας. Στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ότι το Μαντούδι είχε πιο πολλές ευκαιρίες και ήταν πιο φρέσκο από εμάς. Όμως με την πάροδο του χρόνου και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί. Καταφέραμε, ανοίξαμε το σκορ και από εκεί και πέρα νομίζω ελέγξαμε το παιχνίδι. Πετύχαμε και ένα δεύτερο γκολ. Δεν κινδυνεύσαμε παρά μία φάση μόνο με το Μαναρίτσα. Και τελείωσε ένα παιχνίδι το οποίο για μας είναι στόχος. Θέλει, και έχω πει στα παιδιά, η ομάδα μου να πάει στον τελικό. Μπορεί να τα καταφέρει βάσει προγράμματος πάνω απ' όλα. Και τα παιδιά αυτά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά, όπως είδατε και εσείς, για 90-95 λεπτά δίνουν και την ψυχή τους για την ομάδα και τους αυτούς τους. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια ευχάριστη χρονιά και θέλω να τους υποσχεθώ, να τους υποσχεθώ να πω καλύτερα, ότι αν δουλέψουν, να είναι σίγουροι ότι ο προπονητής θα τους βοηθήσει σε πολλά θέματα όσον αφορά την εξέλιξή τους. Γιατί έχουμε παιδιά αρκετά που είναι εξελίσσιμα και πρέπει να βοηθηθούν. Ναι η ομάδα, ναι οι βαθμοί που πρέπει να πάρουμε, αλλά πρέπει να εξελιχθούν και κάποια παιδιά να παίξουν και λίγο πιο ψηλά αν μπορούν. Πιστεύετε ότι φέτος δηλαδή θα είναι η χρονιά της Προποντίδας, γιατί η ομάδα της Προποντίδας αγωνίζεται φέτος στα μεγάλα σαλόνια. Έχουμε βάλει ένα στόχο λίγο παραπάνω φέτος. Κοιτάξτε, η θέση της Προποντίδας είναι για την Α κατηγορία, δεν νομίζω ότι ήταν για παρακάτω. Έκανε τον κύκλο της όπως έχουμε πει. Πέρασε αυτά που έπρεπε να περάσει, όπως και άλλες ομάδες το έχουν κάνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχουν μπει πλέον οι βάσεις ώστε αυτή η ομάδα να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και αν πραγματικά δοθεί ευκαιρία και η στιγμή να το καταφέρει κάποια άλλη χρονιά, δεν νομίζω ότι είναι η χρονιά της φετινή για μεγαλύτερη κατηγορία, αν κατάλαβα καλά. Χωρίς να αποκλείουμε τίποτα, γιατί ποδόσφαιρο παίζουμε, θεωρώ ότι δύο ομάδες άλλες έχουν αυτόν τον πρώτο λόγο και είναι ο Ταμινιακός και ο Αμανηθιακός. Εγώ έχω ζητήσει να ευχαριστήμαστε αυτό που κάνουμε, να παίρνουμε αυτό που δικαιούμαστε από τα παιχνίδια, τα παλεύουμε όλα μέχρι το 95 και από εκεί και πέρα η χρονιά μας να κυλήσει όμορφα και ομαλά, τερματίζοντας όσο πιο ψηλά γίνεται. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να σε καλά.